τον λόγο ή ο Παναγιώτης Μάκης. Το θέμα που θα αναπτύξω είναι η συνείδηση, η κατεγνωσμένη αίρεση του οικουμενισμού και η στάση των ποιμένων απέναντί της. Για πρώτη φορά στη δυσκυλιόχρονη ιστορία της Εκκλησίας βρισκόμαστε ενώπιον του εξής πρωτοφανούς φαινομένου. Αναπτύσσεται επί δεκαετίες μια αίρεση στους κόρπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η αίρεση αυτή έχει όνομα, έχει χαρακτηριστεί από αγίους ανθρώπους ως υπανέρεση του οικουμενισμού, έχουν επισημανθεί και καταγραφεί οι κακοδοξίες της και παρά τα αυτά οι ποιμένες της Εκκλησίας συμβιώνουν με την αίρεση, αρνούνται να κατονομάσουν τους αρχηγούς και να απομακρυνθούν από αυτούς, συλλειτουργούν μαζί τους, μαζί με αυτούς τους οικουμενιστές, τους υποδέχονται με μετικές κολακίες και έτσι αφήνουν τα μέλη της Εκκλησίας να συμφύρονται μετά των αιρετικών και να εξοικειώνονται με την αίρεση. Και ποια είναι η δικαιολογία αυτής της πρωτάθλησης ποιμαντικής συμπεριφοράς? Η δικαιολογία είναι ακόμα πιο παράξενη, πιο ανεξήγητη για ορθόδοξους ποιμένες. Ανεξήγητη για επισκόπους και πνευματικούς που έχουν γαμπηθεί με τα νάματα της αγιοπατερικής παραδόσεως, που νυχθημερών μαθητεύουν στη ζωή των Αγίων, ψάλλουν τις ακολουθίες τους, μελετούν στα συναξάρια των βίων τους. Διατημένες που καθημερινώς μας διδάσκουν και μας προτρέπουν να μιμούμεθα εκείνους τους Αγίους που καταπολέμησαν την κάθε αίρεση από τη στιγμή που εμφανίστηκε. Η συμπεριφορά πολλών συγχρόνων ποιμένων δεν είναι μόνο ανεξήγητη, αλλά είναι πολύ και σχιζοφρενική, διότι από τη μια μεριά μας προβάλλουν με πύρινους λόγους ως πρότυπα Αγίους που χρησιμοποίησαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τους αιρετικούς, που εξεδίωξαν με δρυμύτητα τους αιρετικούς ως λύπους, που εν τέλει θυσίασαν στον αγώνα αυτό τη ζωή τους και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά αναιρούν τα ίδια τα κηρύγματά τους και για την σύγχρονη αίρεση του οικουμενισμού οι ίδιοι μεν σιωπούν. Σε εμάς δε συνιστούν υπακοή όχι πλέον στους Αγίους αλλά στους αρχιερείς οικουμενιστές, τους διδασκάλους δηλαδή της αίρεσης, και δικαιολογούν αυτή τη θέση τους διαβολών. Μια από τις δικαιολογίες που προσκομίζουν, δικαιολογία ποιματικά ανυπόστατη και ως προς την εκκλησιαστική ιστορία ψευδή, είναι ότι ο οικουμενισμός δεν έχει κριθεί και καταδικαστεί ακόμα από σύνοδο και άρα ο οικουμενισμός δεν αποτελεί κατευνοσμένη αίρεση. Ως εκ τούτου, η στάση τους απέναντι στους ηγέτες της σύγχρονης φανερέσεως του οικουμενισμού είναι στάση ανοχής εξωφρενικής και λογίζεται ως συμπόρευση με τους αιρετικούς. Η ανοχή αυτή είναι ένοχη, προσβάλλει τις θυσίες των Αγίων, συμβάλλει στην κατεδάφιση της πίστεως και έχει καταστροφικές σωτηριολογικές συνέπειες για τα μέλη της Εκκλησίας που απορροφώνται από αυτούς, αφού κοινός στόχος των Αγίων Πατέρων είναι ότι η αίρεση μολύνει τον άνθρωπο. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα και να αντιληφθούμε γιατί, ενώ υπάρχει μια καινοφανής αίρεσης, όμως το μεγαλύτερο μέρος του πλήρου και του λαού την αγνοούν ή αδιαφορούν για αυτή, είναι ανάγκη να εξετάσουμε το θέμα, η κατεγνωσμένη αίρεση του οικουμενισμού και η στάση των ποιμένων απέναντί της. Το θέμα είναι μεγάλο και ασφαλώς ο χρόνος μιας εισηγήσεως δεν επαρκεί να το εξαντλήσει. Γι' αυτό επέλεξα την εξέταση μερικών μόνο κομβικών σημείων. Θα δει άλλα, θα θυμούν ακροφυγώς. Θα αρχίσω από την εξέταση των δύο άλλων μεγάλων αιρέσεων που συμπλέκονται με τον οικουμενισμό, τον παπισμό και τον πρωτοπιστατισμό. Πρώτον, γιατί είναι αίρεση ο παπισμός, για να έχει καταδικαστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αίρεση για την Εκκλησία είναι κάθε πεπλανημένη διδασκαλία η οποία παρεκκλίνει από την αποκαλυφθής αλήθεια. Η διαστρέβλωση μιας ή περισσότερων αληθιών της Εκκλησίας, οι οποίες περιέχονται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση.
Επίσης, η προσθήκη οποιοδήποτε νέας ιδεολογίας ή ιδέας στο σύμβολο της πίστεως και η προσχώρηση σε μια ήδη καταδικασμένη αιρετική ομολογία. Και τούτο διότι η παραθεώρηση ή η αλλίωση των δογμάτων επιφέρει και η αλλίωση της εκκλησιαστικής ζωής, καταστρέφει την γνησιότητά της και έχει επιπτώσεις στο γεγονός της σωτηρίας του. Αιρετικός λοιπόν είναι αυτός που πιστεύει, διδάσκει και εμένει σε κακόδοξες διδασκαλίες, αλλά και αυτός που τις αποδέχεται, παρότι του έχει υποδειχθεί ότι αντιβαίνουν στην παράδοση της Εκκλησίας. Αιρετικός ακόμα είναι και αυτός που πιστεύει ότι διδάσκει μία Εκκλησία, αλλά διαφοροποιείται από αυτήν σε μια έστω διδασκαλία της, που κατά τη λογική του ή την επιθυμία του δεν έχει και μεγάλη σημασία. Πρέπει να προσέξουμε και κάτι ακόμα σχετικά με το ποιος είναι αιρετικός, γιατί πολλοί οικουμενιστές και οικουμενίζονται στο κόμμα ξεδερφοί μας το παρερμηνεύουν. Δεν θεωρούν δηλαδή ανατροπέα της πίστεως εκείνων που παραβαίνει από σκοπού τους ιερούς κανόνες ή τις ευαγγελικές εντολές, αλλά τον θεωρούν ως απλό παραβάτη της άξου με κάποιον αμαρτωλό όπως είμαστε όλοι μας. Όμως, η ενσυνειδήση παράβαση ευαγγελικών εντολών και η προτροπή προς τους άλλους να κάνουν το ίδιο είναι πράξη ανατρεπτική του Ευαγγελίου και φυσικά αποτελεί αίρεση. Και τούτο γιατί υπάρχει ενσυνείδητη περιφρόνηση και εναντίωση στο θείο θέλημα, απόρριψη κάποιας ελάχιστης έστω εντολής του Χριστού. Είναι λοιπόν το λιγότερο ανόητο να κατηγορούμε ως αιρετικό εκείνον που ερμηνεύει διαφορετικά υπέρλογες δογματικές αλήθειες, που στο κάτω-κάτω το ανθρώπινο μυαλό αδυνατεί να τις κατανοήσει, και ταυτόχρονα να μην θεωρούμε ως αιρετικό εκείνον που φανερά, συνειδητά και με περισσή ασέβεια απορρίπτει εμπράκτος ρητή αγιογραφική διδασκαλία, προτροπή ή αποστολική εντολή. Ένα κρίσιμο ερώτημα, συναφές προς το θέμα μας, είναι και αυτό. Από πότε οι αιρετικοί αρχίζουν να είναι αιρετικοί? Από τη στιγμή που κάποια σύνοδος της Εκκλησίας και μάλιστα η Οικουμενική θα τους καταδικάσει, ή από τη στιγμή που διδάσκουν ή ακολουθούν συνειδητά και με επιμονή μια ή πολλές αιρετικές δοξασίες, έστω και αν η Εκκλησία δεν τις έχει συνοδικά καταδικάσει? Ασφαλώς, αιρετικός είναι αυτός που προάγει μια αντιευαγγελική διδασκαλία και παρά τις συστάσεις και τις υποδείξεις όσων ποιμένων οι πιστών αντιλήφθηκαν την αιρετική παρέκκληση, οι οποίοι τον καλούν να πάψει να τη διδάσκει και να μετανοήσει, αυτός αρνείται να συμμορφωθεί. Σύμφωνα με τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, έχουμε παραγγελία από τον ίδιο τον Απόστολο: εάν κάποιος δογματίζει ή μας προστάσει να κάνουμε κάτι αντίθετο από ό,τι ορίζουν οι κανόνες των κατά καιρού συνόδων, να μην τον δεχόμεθα και ούτε να τον υπολογίζουμε μεταξύ του πλήρου των Αγίων. Γιατί ο αιρετικός θέτει εαυτόν εκτός της Εκκλησίας, αφής στιγμής υιοθετήσει αιρετική κοινά κακοδοξία. Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι παπικοί είναι αιρετικοί, όπως οι Προτεστάτες και οι Οικουμενιστές, διότι αλλίωσαν την πίστη και την παράδοση της μίας καθολικής Εκκλησίας σε πολλά σημεία και όχι μόνο δεν μετανοούν και δεν διορθώνουν τα λάθη τους, αλλά αντιθέτως εμένουν πεισματικά σε αυτά και μάλιστα προσθέτουν με την πάροδο του χρόνου και άλλες αιρέσεις στις ήδη υπάρχουσες και τέλος, φανερά ή κρυφά, βία ή ύπουλα, αγωνίζονται να επιβάλλουν την ορθοδοξία τους και στους άλλους. Ειδικά για τον παπισμό. Η αλλίωση της πίστεως που οι παπικοί προκάλεσαν έχει κατακριθεί και καταδικαστεί από τους Αγίους της Εκκλησίας μας πριν ακόμα αυτοί αποκοπούν από τη μία Εκκλησία. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός διακηρύσει ότι η Λατίνη είναι αιρετική, διότι αποτρέπει από πάσης κοινωνίας όχι μόνο με τους παπικούς, αλλά και μετά των ενωτικών, αυτών δηλαδή που είχαν σχέση με τους παπικούς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συνοψίζει: οι παπικοί ως αιρετικοί δεν έχουν μυστήρια, ούτε ο Πάπας έχει ιεροσύνη. Παρόμοια έχουν αποφασίσει οικουμενικές και τοπικές σύνοδοι. Αλλά εκτός από τις αρχαίες αιρέσεις των παπικών, είναι καταδικασμένες προδρομικά από την Αγία Γραφή και τις Οικουμενικές Συνόδους και οι αιρέσεις που οι παπικοί εκ των υστέρων προσέθεσαν. Καταδικάστηκαν και αυτές από πολλούς Αγίους και πάνω από 100 νεότερες τοπικές συνόδους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Άρα λοιπόν είναι σαφής η ορθόδοξη διδασκαλία για τις αιρέσεις. Μία η Εκκλησία εν ουρανής, η αυτή επί γης. Εν ταύτη το Πνεύμα το Άγιον επαναπάβεται. Εέξω ταύτης ούσε αιρέσεις, ας έχουσι οι άνθρωποι, ούκησι η διδασκαλία του Σωτήρος ημών, ουδέ των Αποστόλων, αλλά του Σατανά και του Πατρός αυτών του Διαβόλου. Και αφού οι αιρετικοί διδάσκουν αντίθετα από τον Χριστό, δεν μπορεί να είναι άλλη στάση μας απέναντι αυτών, εκτός από την απομάκρυνση. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει, τον εκάστοτε Πάπα, ου μόνον ου κοινωνικών έχομεν, αλλά και αιρετικών αποκαλούμεν. Εφόσον λόγω της βλασφημίας εναντίον του Αγίου Πνεύματος με την διδασκαλία του Φιλιόκβε, ο Πάπας και οι Παπικοί έχασαν το Άγιο Πνεύμα και όλα σε αυτούς είναι αχαρίτωτα. Δεύτερον, γιατί είναι αίρεση ο Προτεσταντισμός και αν έχει καταδικαστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά όσα αναφέρθηκαν για την αίρεση του Παπισμού, είναι περιττό να αναφερθούν επιχειρήματα περί το ότι ο Προτεσταντισμός αποτελεί αίρεση. Όχι μόνο αποτελεί αίρεση, αλλά οι διάφορες ομολογίες του Προτεσταντισμού έχουν περιπέσει σε τέτοιες ανόητες κακολοξίες, αλλά και παραβάσεις της Ευαγγελικής Ηθικής, ώστε περί αυτών ισχύει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, πως τα υπ' αυτών πιστευόμενα και πρατώμενα εσχρών εστί και λέγει. Έτσι, από ορθοδόξου πλευράς, ο Προτεσταντισμός σκείται εν τη αιρέση, και τούτο επιβεβαιώνεται από την αντιμετώπιση του Προτεσταντισμού υπό Αγίων Πατέρων, αλλά και από συνολικές αποφάσεις. Βέβαια, οι οικουμενιστές ζητούν επίσημη καταδίκη των προτεσταντικών αιρέσεων από σύνολο ή δυνατόν οικουμενική. Τούτο το αίτημα είναι αστήριχτο, τη στιγμή μάλιστα που ενώ ζητούν από οικουμενική σύνοδο καταδίκη του παπισμού και του Προτεσταντισμού και του Οικουμενισμού, οι ίδιοι οικουμενίζοντες αποκαλούν αιρετικές δεκάδες ομολογίες ή σέκτες, όπως παραδείγματος χάρη τους μάρτυρες του Ιεχωβά, παρόλο που καμιά οικουμενική σύνοδος δεν τους έχει επίσημα καταδικάσει. Τρίτον, γιατί είναι αίρεση ο οικουμενισμός και αν έχει και αυτός καταδικαστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσα είπαμε για τον παπισμό και τον προτεσταντισμό ισχύουν βέβαια και για τον οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός έχει χαρακτηριστεί ως πανέρεση από τον Σέρβο Άγιο Ιουστίνο Πόπουλος. Ο οικουμενισμός είναι η μεγαλύτερη εκκλησιολογική αίρεση όλων των εποχών, συνονθήλευμα αίρεση. Οι επιμέρους αιρέσεις τους καταλύουν εκ βάθρων την Χριστολογία, την Εκκλησιολογία και την Σωτηριολογία της Εκκλησίας μας, αφού δι' αυτόν εξομοιώνει την Εκκλησία με τις αιρετικές ομολογίες της Δύσεως και λυσώνει όλες τις θρησκείες, επιδιώκοντας να τις ενώσει σε μια μεγάλη και ισχυρή πανέρεση. Το τραγικό όμως για την Εκκλησία μας είναι ότι υπάρχει πλέον ένας φανερός συνασπισμός των ετεροδόξων οικουμενιστών με τους ορθόδοξους οικουμενιστές. Οπότε, η Ορθόδοξη Εκκλησία βάλεται και εκ των έξω και εκ των έσω. Οι ορθόδοξοι οικουμενιστές που προωθούν και διδάσκουν τον οικουμενισμό είναι επίσκοποι και θεολόγοι που έχουν προσβληθεί από τον οικουμενιστικό ιό σε σημείο που αυτή η έκπτωση από την ορθόδοξη παράδοση και πίστη παρουσιάζεται με κάθιση ως μεγάλο επίτευγμα από τους ορθόδοξους οικουμενιστές. Ο μεγάλος αιρετικός της εποχής μας, Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ζησιούλας, πρωτοστατεί στην επικράτηση των δαιμονικών οικουμενιστικών κακοδοξιών. Δικά του εκπροματικά τέκνα στον ορθόδοξο χώρο είναι η κατοχύρωση και η προώθηση της αιρετικής βαπτισματικής θεολογίας, της θεολογίας των κλάδων κτλ. Και αυτόν τον φωστήρα ευράβευσε η Θεολογική Ακαδημία Βόλου και συλλειτουργήσε μαζί του ο Δημητριάδος Ιγνάτιος. Κατά αυτόν τον τρόπο, η αίρεση του οικουμενισμού καθίσταται αόρατη για τους αφροϊκούς περί των δογματικών θεμάτων πιστούς, φαίνεται χωρίς αρχηγούς, χωρίς οπαδούς, χωρίς συγκεκριμένη και συγκροτημένη διδασκαλία, αφού οι Ορθόδοξοι επίσκοποι δεν τους κατονομάζουν. Και ένας αόρατος εχθρός και αόριστος δύσκολα πολεμείται. Τέλος, η μεγάλη δυσκολία που εξ αρχής ανεφέρθη στην καταπολέμηση του οικουμενισμού, την οποία με δαιμονικό τρόπο εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν για τα σχέδιά τους οι οικουμενιστές του φαναρίου, οι συμπορευόμενοι με αυτούς και τα ακαδημαϊκά φερέγονά τους, είναι το γεγονός ότι έως σήμερα ο οικουμενισμός δεν έχει ακόμα καταδικαστεί από σύγχρονη Ορθόδοξη Σύνοδο. Ο λόγος βέβαια είναι προφανής. Δεν είναι δυνατόν τα ορθόδοξα ηγετικά
τα ορθόδοξα εντός εισαγωγικών ηγετικά στελέχη που είναι φορείς της πανερέσεως να καταδικάσουν τον εαυτό τους. Ας δούμε όμως πού εντοπίζεται η αιρετήσουσα συμπεριφορά των οικουμενιστών η οποία τους θέτει εκτός εκκλησίας. Μερικές από τις παλαιές και νέες αιρετικές δοξασίες που περιέχει ο οικουμενισμός. Κατά τον προφητικό λόγο του Αΐνιου του πατρός Αθανασίου Μητυλιναίου, ο οικουμενισμός αποτελεί την μεγάλη νοθεία της πίστεως. Διότι οι οικουμενιστές επίσκοποι και θεολόγοι, σε πρώτο μεν στάδιο, αποδέχονται ότι αποτελεί εκκλησία και ο παπισμός, αλλά και οι εκατοντάδες αιρετικές ομάδες και παρασυναγωγές του Προτεσταντισμού. Σε δεύτερο δε στάδιο, όπως αποκαλύπτουν τα κείμενα των έχουν σχεδιάσει και εργάζονται για ένωση όλων των θρησκειών υπό τον Πάπα, υπό τον Πάπα. Η άρνηση όμως του γεγονότος ότι μία είναι η Εκκλησία και ότι μόνο αυτή προσφέρει τη σωτηρία, αφού δεν προσβάλλει μόνο μία πτυχή της πίστεως, αλλά σχετικοποιεί, αλλοιώνει, ποδοπατεί ολόκληρη την παράδοση, την πίστη στο σωτηριολογικό έργο του Χριστού και της Εκκλησίας, είναι η μεγαλύτερη αίρεση των αιώνων. Επειδή λοιπόν ο οικουμενισμός είναι κατά μέγα μέρος εκκλησιολογική αίρεση, πρέπει να εξετάσουμε διολίγων το 9ο και 10ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, για τον οποίο ομολογούμε στο μεν 9ο άρθρο πίστη εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και αμέσως στο επόμενο άρθρο, το 10ο, ομολογούμε εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, ακριβώς διότι το εν βάπτισμα πραγματοποιείται μόνο στη μία Εκκλησία και από τη μία Εκκλησία. Σε σχετική ερώτηση, ο Μέγας Αθανάσιος, εάν βρεθεί κάποιος ορθόδοξος σε χώρα στην οποία δεν υπάρχει ορθόδοξη εκκλησία να κοινωνήσει της ελευθερικής ή να μην είναι ακοινώνητος, τους απάντησε ο Μέγας Αθανάσιος. Λέγοντας, λέγει, ο Απόστολος το εις Κύριος και μία πίστης και εν βάπτισμα, εσήμαναν ακριβώς ότι μία και μόνη εν κόσμο αψευδής υπάρχει πίστης, την οποία κατέχει και διατηρεί μόνο η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και εν βάπτισμα καθαρτικών και αμαρτιών λυτρωτικών. Και εις Κύριος, ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα υπάρχει. Και ομοί ούτω φρονών πεπλάνει. Μία λοιπόν ορθόδοξη πίστη υπάρχει. Μία Εκκλησία, ένα μοναδικό σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Πολλά σώματα με την ίδια κεφαλή. Είναι γνωστό ότι η εκκλησιολογική αυτή αλλαγή συνομόφωνη και διαχρονική πίστη των Ορθοδόξων της μίας εκκλησίας ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα, κυρίως με την εγκύκλιο του 1920, η οποία πρότεινε να ιδρυθεί μία κοινωνία των εκκλησιών για την ωφέλεια του όλου σώματος της εκκλησίας. Για πρώτη φορά λοιπόν, Ορθόδοξοι ιεράρχες του Πατριαρχείου αποδέχονται ότι ανήκουν στο σώμα της εκκλησίας και ιδιαίτερως. Δι' αυτής το φανάρι δεν θεωρεί πλέον τις αιρετικές ομολογίες της Δύσεως, όπως γράφει, ως ξένας και αλωτρίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά αντιθέτως θεωρεί τις αιρέσεις ως συγγενείς και οικίας εν Χριστώ, συμπληρωνόμους και μέλη του ίδιου σώματος και ως σεβασμίας Εκκλησίας. Και αυτή η ενσωμάτωση των αιρετικών στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, έγινε χωρίς να μετανοήσουν και επιστρέψουν οι αιρετικοί στην Εκκλησία, και παρά τις υφιστάμενες δογματικές διαφορές. Αυτή την εκκλησιολογική αλλαγή εκτροπή διατήρησαν και ενίσχυσαν οι επόμενοι πατριάρχες και γενικότερα το φανάρι, σήμερα δε δια του κυρίου Βαρθολομαίου γίνονται όλα κατανοητά. Αυτή δε η εγκύκλιος του 1920 αποτελεί συνοδική απόφαση που ισχύει και σήμερα και αυτήν επικαλούνται οι ορθόδοξοι ηγέτες του οικουμενισμού ως εκκλησιαστικό θέσπατο και κανονιστικό κείμενο. Και μόνον η αλλίωση σε αυτό το σημείο της πίστεως που επιφέρει ο οικουμενισμός αποτελεί κατευνοσμένη αίρεση, καταδικασμένη δηλαδή αίρεση, αφού παραβαίνει την διαχρονική υπερμίας εκκλησίας και ενός βαπτίσματος διδασκαλία της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Για να υπερβεί τα ανυπέρβλητα η οικουμενιστική ομάδα του φαναριού, χρησιμοποιεί ως οσίδιο μία φράση του Κυρίου περί της ενότητος και την έχει κάνει σύνθημα. Η φράση αυτή είναι «Οι αφάντες εν όσοι». Τι κάνει η ερμηνεία αυτής της φράσεως αντίκειται στην ερμηνεία των πατέρων, οι οικουμενιστές εμένουν στην παρερμηνεία και την διαστροφή του Ευαγγελίου. Συνεχίζουν να διδάσκουν ότι η ενότητα των πιστών, το «Οι αφάντες εν όσοι», θα επιτευχθεί με την τεχνική και εξωτερική συγκόλληση των χριστιανικών ομολογιών παρά τις μεγάλες δογματικές
και άλλες διαφορές. Για το θέμα αυτό, πατήρ Θεόδωρος Ζήσης γράφει: «Κατά τη διάρκεια των προσευχών μας, οι πιστοί, δεν ευχόμαστε υπέρ της ενώσεως των εκκλησιών, αλλά υπέρ ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών, να διατηρήσει δηλαδή ο Θεός σταθερές στην ομολογία της πίστεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ευχόμαστε βέβαια και υπέρ της των πάντων ενώσεως, δηλαδή την ένωση όλων, αλλά αυτή την ένωση την έβλεπαν ανέκαθεν οι Άγιοι μέσα στην μία Αγία Εκκλησία, που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία». Το διευκρινίζει με απόλυτα σαφήνεια η ευχή της αναφοράς στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. «Τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Και εφόσον υπάρχει μία Εκκλησία, υπάρχει και ένα βάπτισμα. Σε αυτήν λοιπόν, την αδιάσπαστη ενότητα, ανήκει το χριστιανικό βάπτισμα. Σε αυτήν στηρίζεται η ενότητα της Εκκλησίας. Εκτός αυτής, ό,τι λέγεται Εκκλησία είναι συνάθρηση αιρετικών, που έχουν απολέσει τη μία πίστη στον ένα Κύριο και κατά συνέπεια το βάπτισμα, το οποίο τελείται από αυτούς, δεν είναι το χριστιανικό βάπτισμα. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αμετάβλητη, καθάρια, διαχρονική και οικουμενική. Μετά από αυτά, καταλαβαίνει κανείς ακόμα περισσότερο γιατί οι οικουμενιστικές αιρετικές θεωρίες περί αδελφών εκκλησιών, βαπτισματικής θεολογίας κλπ. Τις οποίες εμένει να κηρύττει το φανάρι δια των προφήμων του, αποτελούν κατεγνωσμένες αιρέσεις. Απορεί κανείς πώς οι Ορθόδοξοι ποιμένες δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί την κατάργηση και την διάδοση της πίστεως από τους οικουμενιστές. Πώς να εξηγήσει κανείς, παραδείγματος χάρη, την συμπεριφορά αγωνιστών επισκόπων, όπως ο Μητροπολίτης Πειραιός. Από τη μια εξαπολύει καταπελτώδη κείμενα εναντίον του οικουμενισμού, διατυπώνει τη θέση ότι ο οικουμενισμός είναι παναίρεση και υποσκάπτει τα θεμέλια και την ταυτότητα της Εκκλησίας. Και ταυτόχρονα, ο Μητροπολίτης Πειραιός πλέκει εγκομίους ύμνους προς τον αιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που είναι και είναι παρόν σε εκδοχές του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Είναι δυνατόν να επικοινωνείς με αυτόν που είναι ο πρώτος εξ αυτών που υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας? Έχοντας αυτή την αντιμετώπιση από τους Ορθόδοξους ποιμένες οικουμενιστές, μεταβάλλουν προοδευτικά την παράδοση αιώνων και διδάσκουν ότι η σωτηρία παρέχει και ο Κύριος του Φιλιόπε και ο Κύριος των Αγγλικανών, οι οποίοι αρνούμενοι τη διδασκαλία του Ευαγγελίου δέχονται αναντήρητα την ομοφιλοφιλία ακόμα και επισκόπου. Τώρα, πώς ταυτίζεται αυτός ο Κύριος εκάστης αιρέσεως με τον Τριαδικό Θεό και Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, την κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, μόνο οι αποδεχόμενοι πολλές εκκλησίες και πολλά βαπτίσματα το καταλαβαίνουν. Ας δούμε στη συνέχεια μια θεμελιώδη αίρεση για την επικράτηση του οικουμενισμού απότοκο της απορρίψεως του 9ου και 10ου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως, δηλαδή την λεγόμενη βαπτισματική θεολογία. Κύριος ευχαριστής της είναι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιούρης, ο οποίος διδάσκει ότι το εκτός εκκλησίας βάπτισμα είναι έγκυρο, έστω και αν τελείται από αιρετικό. Γράφει: «Το βάπτισμα δημιουργεί ένα όριο στην Εκκλησία. Το βάπτισμα, ορθόδοξο ή μη, οριοθετεί την Εκκλησία, η οποία περιλαμβάνει ορθοδόξους και ετεροδόξους. Υφίστανται βαπτισματικά όρια της Εκκλησίας και εκτός βαπτίσματος δεν υπάρχει Εκκλησία». Προσέξατε την δαιμονική διαστροφή που κάνει ο Ζησγιούλας. Η Εκκλησία διδάσκει ότι εκτός της μίας ορθόδοξης Εκκλησίας δεν υπάρχει βάπτισμα. Και αυτός λέγει πως εκτός βαπτίσματος δεν υπάρχει εκκλησία, θεωρώντας ως εκκλησία τις αιρετικές ομολογίες και το βάπτισμα που αυτές έχουν. Και συνεχίζει: «Αντιθέτως, εντός του βαπτίσματος, έστω και αν υπάρχει μια διάσπαση, μια διαίρεση, ένα σχίσμα, δυνάμεθα να ομιλούμεν η εκκλησία». Άρα, μέσα στα βαπτισματικά όρια που θέτει ο κ. Ζησγιούλας, στη βάση ορθοδόξους και αιρετικούς, πολλά βαπτίσματα και αιρετικές εκκλησίες, πολλές πίστες και πολλούς θεούς, αφού οι αιρετικές ομολογίες της Δύσεως έχουν διαφορετική άποψη για τον αληθινό Θεό, την Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία και τα μυστήριά της, από εκείνη που έχουν οι Ορθόδοξοι. Μήπως σε αυτές τις κακόδοξες θέσεις του Ζησγιούλα, που μεταθέτουν τα όρια της Εκκλησίας και τα διαπρατείνουν τόσο, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτά και οι αιρετικοί, μήπως αντέδρασαν Ορθόδοξα οι επίσκοποι και οι Ορθόδοξοι κειμένες? Δυστυχώς όχι. Μήπως ο προϊστάμενό τους, Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τον ανακάλεσε στην θέση του, αφού η αίρεση που διδάσκει ο Ζησγιούλας καταλύει θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας?
Και άρα είναι αίρεση κατευρωσμένη, ασφαλώς όχι. Διότι και ο Πατριάρχης τα ίδια διδάσκει. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποδέχτηκε την αίρεση αυτή το 1995 και νωρίτερα και αργότερα. Στο κοινό ανακοινωθέν μετά του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου δήλωσαν «Παρακινούμε τους πιστούς μας, καθολικούς και ορθοδόξους, να ενισχύσουν το πνεύμα της αδελφότητος, το οποίο προέρχεται από το ένα βάπτισμα, ένα κοινό βάπτισμα. Άρα και αυτός παραβαίνει και αλλοιώνει τη διδασκαλία Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό όχι μόνο δεν ανακάλεσε τον κύριο Ζιζιούλα στην τάξη, αλλά και συνεχάρει πρόσφατα τον ερετικό για την προσφορά του στην Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Ασφαλώς όχι την Ορθόδοξη, αλλά εκείνη του Οικουμενισμού, στην οποία είναι και οι δύο τους προφιερείς. Αλλά δεν σταματά στα δύο αυτά πρόσωπα οι αίρεσεις της βαπτισματικής θεολογίας και των αδελφών Εκκλησιών. Αυτές οι δύο κακόδοξες κακοδοσίες έλαβαν σάρκα και οστά στη συμφωνία του Μπάλαβαν, που υπέγραψαν Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι δε υπόλοιπες την αποδέχτηκαν σιωπηρά αφού επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο Πατριάρχης Δημήτριος επίσης είναι και διακηρύξει την Κυκλίου του 1974. Ο προσφάτως κοιμητής Πατριάρχης Αντιοχίας τα ίδια διδάσκει. Είμεθα όλοι, έλεγε, Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι, μέλη Χριστού, ένα και μοναδικό σώμα, μία και μοναδική καινή πτήση, εφόσον το κοινό μας βάπτισμα μας ελευθέρωσε από το φάνη. Τέλος, άλλος Ορθόδοξος Ιεράρχης, για να μείνουμε μόνο σε αυτό, διακήρυξε ότι το Άγιο Πνεύμα επενεργεί σε κάθε χριστιανικό βάπτισμα και ότι ο αναβαπτισμός των ετεροδόξων χριστιανών από τους Ορθοδόξους εμπνέεται από στενοκεφαλιά, φανατισμό και μυσανοδοξία. Είναι μια αδικία κατά του χριστιανικού βαπτίσματος, σημείωνε, και πραγματικά μια βλαστημία του Αγίου Πνεύματος. Το να αναβαπτίζουμε δηλαδή τους αιρετικούς τη θεωρεί βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και η βαπτισματική θεολογία, όπως διατυπώνεται και βεδώνεται από τους Ορθοδόξους, εντός εισαγωγικών επισκόπους, έρχεται και δένει και αλληλοσυμπληρώνεται με τη βαπτισματική θεολογία του Ψε και του Πάπα. Δεν θα μ' άλλο το λόγο με διδασκαλίες περί κοινού βαπτίσματος. Αλλά θα παραθέσω και την υλοποίηση αυτής της κακοδοξίας, η οποία δεν έχει μείνει ιδέα, αλλά έγινε πράξη. Υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε δηλαδή από το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών Αυστραλίας το 2004, στο οποίο συμμετείχαν και οι Ορθόδοξοι. Εναντίον αυτής της αποφάσεως, ουδενία καταδικαστική αντίδραση υπήρξε από το έχον τα πρωτεία Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως ή από άλλες εκκλησίες. Το ίδιο συνέβη και στην Αμερική με τη Συμφωνία Νέας Υόρκης το 1999. Και η αποδοχή της βαπτισματικής θεολογίας συνεχίστηκε από την Ένωση Ορθοδόξων Εκκλησιών της Γερμανίας, που υπέγραψαν Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι κείμενο αμοιβαίας αναγνωρίσεως του βαπτίσματος. Αποτελεί λοιπόν κατεγνωσμένη αίρεση η βαπτισματική θεολογία, εφόσον δεν είναι μια ιδέα που περιφέρεται στους ακαδημαϊκούς χώρους προς προβληματισμό, όπως λένε οι οικουμενιστές, αλλά πράξη αποδεχτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού καμιά Ορθόδοξη Σύνοδος, λόγω δειλίας και φοβικού συνδρόμου προς τον Πάπα της Ανατολής Βαρθολομαίο, δεν τολμά να την καταδικάσει. Να θυμηθούμε εδώ και άλλη μια μεγίστη αιρετική κίνηση που διεπράχθη από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη της Αντιοχίας. Προσχώρησε σε μυστηριακή διακοινωνία με τους μονοφυσίτες. Το δε Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αποδέχτηκε το γάμο Ορθοδόξων μετά των κορτών, μονοφυσιτών. Με όλα αυτά, οι Ορθόδοξοι ενώθηκαν με αιρέσεις καταδικασμένες από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από αυτό εδώ το βήμα, είναι επιβεβλημένο να απευθυνθεί μία ερώτηση σε όσους Ορθοδόξους περιμένουν να πραγματοποιηθεί πρώτα η λεγόμενη διακοινωνία, το γνωστό Ιντερκομούνιο, για να απομακρυνθούν από τους οικουμενιστές και ιδίως στον Μητροπολίτη Πειραιός που έχει διατυπώσει αυτή τη θέση γραπτός. Άραγε, η έμπραχτη αποδοχή αιρετικού μυστηρίου δεν αποτελεί διακοινωνία, ένωση με αιρετική εκκλησία. Διακοινωνία υπάρχει μόνο ως προς τη Θεία Ευχαριστία. Κατά τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, η αποκήρυξη της κάθε αιρέσεως και η καθαίρεση του αιρετικού είναι επιβεβλημένη. Η Σύνοδος και ο Επίσκοπος, που δεν απομακρύνεται από τον αιρετικό, συμμετέχει στην αίρεση. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Οικουμενισμός, προσβάλλοντας την Εκκλησιολογία, κατ' ουσίαν προσβάλλει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, μέχρι να τον εξαφανίσει. Αλλά γνωρίζουμε από την Ορθόδοξη παράδοση ότι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού θα προσπαθήσει να το εξαφανίσει ο Αντίχριστος. Αν το ίδιο έργο επιδιώκει να φέρει εις πέρας και ο Οικουμενισμός, τότε τι άλλο είναι ο Οικουμενισμός
παρά μια αντίχριστη μέθοδος, αντίχριστος τρόπος που διευκολύνει την έλευση του Αντιχρίστου. Ας μην ξεχνούμε ότι η ορθή πίστη είναι η πρώτη και κυρία προϋπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου, σύμφωνα με την θεόπνευστη αγιοπατερική απόφανση. Ως τις βούρεσθε σωθήνε, προπάντων χρή αυτό την καθολικήν κρατήσε πίστην, ειν ή μη της σώαν και άβαμον κηρύσιαν, άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απολύτε. Είναι το σύμβολο της πίστεως από τον Άγιο Αθανάσιο, τον Μέγα Αθανάσιο, Αλεξανδρία. Είναι γνωστό ότι οι Προτεστάτες αρνούνται πολλά δόγματα της Εκκλησίας, όπως το Φιλιόκουε, αλλά επίσης αρνούνται και την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Οι αρνούμενοι όμως την προσκύνηση των εικόνων έχουν αναθεματιστεί από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που κατεδίκασε την εικονομαχία. Αλλά η 7η Οικουμενική Σύνοδος έχει αναθεματίσει όχι μόνο τους μη δεχόμενους τις Αγίες Εικόνες, αλλά έχει αναθεματίσει και όσους επικοινωνούν με τους έχοντας υποπέσει στο ανάθεμα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συγκεκριμένα έχει αποφασίσει τις κοινωνούσι εν γνώση τις ιδρύσουσι και ατιμάζουσι τας 7ης εικόνας ανάθεμα. Κι όμως, οι ημέτεροι Ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών οικουμενιστές με αυτές τις αιρετικές ομολογίες όχι μόνο επικοινωνούν εκκλησιαστικά, όχι μόνο συμπροσέρχονται και ανταλλάσσουν δώρα και έχουν κοινή εκκλησιαστική δράση, αλλά όπως είδαμε, έφτασαν στο σημείο να αποκαλούν τις αιρέσεις εκκλησίες. Στην αρχή μας ενέπαιζαν, διαβεβαιώνοντάς μας ότι τις ονομάζουν εκκλησίες για λόγους ανθρωποφροσύνης. Στην πορεία όμως των διαλόγων έπεσαν οι μάσκες. Αποδείχθηκε ότι και ονομάζουν τις αιρέσεις εκκλησίες και τις αποδέχονται ως εκκλησίες. Όλα τα άλλα αποτελούν ψευδείς διαβεβαιώσεις, ήταν μια καλά στημένη διαβολική παγίδα, στην οποία έπεσαν και οι καλοπροαιρέτως συμμετέχοντες στους διαλόγους, παρακούοντες όμως τον Απόστολο Παύλο, λέγοντα «Ερετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν νοθεσίαν παρετού». Αυτή την αποστολική εντολή καταλύουν οι πατριάρχες και επίσκοποι και διαλέγονται με αμετανόητους ερετικούς, οι οποίοι μας έχουν μολύνει σε τέτοιο βαθμό και συμβαρασία στον ορμητικό ποταμό της Πανεδέσεως, ώστε ορθόδοξοι επίσκοποι, όπως ο Περγάμου ο κ. Ζησγούλας, να εργάζονται περιπτωδώς και αρχοδός για να περάσουν κακόδοξες θεωρίες ως ορθόδοξες. Οι υπόλοιποι δε να ανέχονται κατεγνωσμένες αιρέσεις, να διδάσκονται και να εφαρμόζουν στην δράση. Μια ακόμα αποκάλυψη για την προδοσία της ορθόδοξης εκκλησίας από τους ορθόδοξους οικουμενιστές και θλιβερή απόδειξη ότι είναι ψευδείς οι διαβεβαιώσεις τους πως τάχα δια των διαλόγων δίδουν μαρτυρία Χριστού, αποτελούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν το 2006 στο συνέδριο του Πόρτο Αλέγκρε, του ΣΕΠ, στη Βραζιλία. Εκεί οι καλούμενοι ορθόδοξοι αντιπρόσωποι μας έφτασαν στο σημείο να συναποφασίσουν με τους Προτεστάντες αδιαμαρτύρητα, για μια ακόμα φορά μετά τον Πάλαβαν του Λιβάνου, την υποβάθμιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την τοποθέτησή της στο επίπεδο των πανερετικών Προτεστατικών ομολογιών. Κι όμως, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, με εντονότατο τρόπο, είχε από τη δεκαετία του 1960 επισημάνει ότι το ΨΕ είναι εκκλησία πονηρευωμένων. Και το πνευματικό του παιδί, ομολογητής και διωκόμενος Μητροπολίτης Λάσκας Αρτέμιος, είχε ευστόχως παρατηρήσει. Και μόνο ο τίτλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εκφράζει την αίρεση του ψευδοεκκλησιαστικού αυτού οργανισμού. Αυτό ήταν και το συμπέρασμα όμως του Διορθοδόξου Συνεδρίου για τον Οικουμενισμό στη Θεσσαλονίκη που έγινε το 2004. Αποφάσισαν η ίδια υπεράξη τη συμμετοχή στο ΨΕ και στους θεολογικούς διαλόγους με τους αιρετικούς συνιστά άρνηση της μοναδικότητας της Εκκλησίας και αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκλησιολογική αίρεση στην ιστορία της Εκκλησίας. Παρά όλες αυτές τις διαπιστώσεις, οι ποιμένες συνεχίζουν να επικοινωνούν με τους οικουμενιστές. Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει να ανήκει στο ΨΕ. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχίζει να συμπροσέρχεται με οικουμενιστές και να δίνει τα εύσημα στο ΨΕ. Ας δούμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Πόρτο Αλέγκρε. Εκεί οι εκπροσωποί μας δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα. Πρώτον, ότι την Εκκλησία την αποτελούν όλες μαζί οι 350 αιρετικές εκκλησίες του ΨΕ και ανάμεσά τους και οι Ορθόδοξες εκκλησίες. Ως εκ τούτου, αρνήθηκαν εμπράκτως το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Δεύτερον, δέχτηκαν ότι ήδη είμαστε ενωμένοι αοράτως με τις αιρετικές κοινότητες, αλλά αποβλέπουμε στην επίτευξη πλήρους ορατής ενότητας. Τρίτον, δέχτηκαν ότι η πληθώρα των κακοδοξιών των εκκλησιών του ΨΕ είναι διαφορετική τρόποι διατυπώσεως της ίδιας πίστης
και ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτον, δέχτηκαν ότι αυτό που οριοθετεί την Εκκλησία δεν είναι η κοινή ορθή πίστη, η παράδοση και η αποστολική διαδοχή, αλλά το βάπτισμα. Για τις παραπάνω καταληκτικές της μίας Εκκλησίας αποφάσεις στο Πόρτο Αλέκρε, ο πατριάρχης του Βαρθολομαίος διατύπωσε τα συγχαρητήρια. Βέβαια, κάποιοι Ορθόδοξοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά οι υπόλοιποι επίσκοποι αποδέχτηκαν τις αποφάσεις αφού συλλειτουργούν και κοινωνούν με εκείνους που τις διατύπωσαν και τις ψήφισαν, μεταξύ των οποίων και ο Ορθόδοξος επίσκοπος κ. Ιγνάτιος. Αλλά ο κ. Βαρθολομαίος έδωσε τα συγχαρητήριά του και στο ΤΣΕ σε ομιλία που εκφώνησε για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Είπε ότι συμμετέχουμε με τα μεγίστης χαράς και βαθίας προς τον Ενεργείο Τριάδη Θεό Ευγνωμοσύνης στην εφαρμόση των τάφτην επέτειων του ΤΣΕ που κηρύσσει τον Χριστόν και μόνον τον Χριστόν. Και του έγινε η εξής ερώτηση, εντύπωση, αλλά δεν απάντησε. Ποιον Χριστόν κηρύσσουν Παναγιώτατε οι εκκλησίες του ΤΣΕ που χειροτονούν ομοφιλοφίλους ως ιερείς και έχουν ως επίσκοπο γυναίκα λεσβία, παρά τις διαβεβαιώσεις των οικουμενιστών. Ότι κάποιες κινήσεις τους αποτελούν φιλοφρονήσεις, τις οποίες διαβεβαιώσεις οι δικοί μας αφελείς ποιμένες τις αποδέχονται, δυστυχώς τίποτα δεν γίνεται τυχαία από τους οικουμενιστές. Όλα περιλαμβάνονται στους μακροχρόνιους σχεδιασμούς τους. Παραδείγματος χάρη, το 1996, όταν ο καθολικός πατριάρχης των Αρμενίων Καρεκίν, ο Άρθα, επισκέφθηκε το Τορόντο και κατά την διάρκεια συμπροσευχών, ο Ορθόδοξος εντός εισαγωγικών επίσκοπος στο Ρόδος ο Κύριος παρεχώρησε τον θρόνο του στον αιρετικό πατριάρχη, ενώ ο ίδιος ίστατο κάτω από τον θρόνο αυτό, δεχόμενος τις ευλογίες του και θεωρώντας αυτόν ιεράρχη ανώτερών. Από τότε, πολλές είναι οι φιλοοικουμενιστικές ενέργειες και τα κείμενα του κυρίου Σωτηρίου και των ιερέων του, για τον οποίο οι κόπτες συμπεριλαμβάνονται στην Ορθόδοξη οικογένεια, ακριβώς κατά τις υποδείξεις και προδιαγραφές των οικουμενιστών. Φέτος όμως, και καθώς ο καιρός οριμάζει για την ολοκλήρωση των σχεδίων τους, η συμπροσευχή με συμμετοχή Ορθόδοξων ιερέων θα γίνει σε κοπτικό ναό. Και στο πρόγραμμα πρόσκληση της Ορθόδοξης Επισκοπής αποκαλούνται και οι αιρετικοί κόπτες Ορθόδοξοι. Παρόμοιο κρούσμα είχαμε στη Γερμανία, όταν ο εκεί επίσκοπος Αγουστίνος, ο Ορθόδοξος επίσκοπος, αγίασε και δέχτηκε αγιασμό από τον πατρικό ομόλογό του. Στην δε Σερβία συνέβησαν τα ίδια με αυτοκρασίες στις οποίες συμμετείχε ο τοπικός καρδινάλιος. Πολλά από τα παραδείγματα αυτά που αναφέρω θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε στην προβολή που θα γίνει προς το τέλος της συζητήσεως, ώστε να διαπιστώσουμε η διεισόμαση των κατήφορων των σημερινών εκκλησιών. Αλήθεια, οι επίσκοποι και οι υπόλοιποι ποιμένες δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι παραδοχές υλοποιούνται σταδιακά, ότι αφομοιώνονται από τους πιστούς σταδιακά αφού εθίζονται με τον μολυσμό της αιρέσεως. Δεν γνωρίζουν ότι αυτές τις κακοδοξίες τις έχουν καταδικάσει οικουμενικές σύνοδοι. Δεν περνάει καθόλου από το αθώο μυαλό τους ότι εφόσον όλες αυτές οι κακοδοξίες έχουν από παλιά καταδικαστεί από την Εκκλησία, αποτελούν κατεγνωσμένη αίρεση. Ήδη την περασμένη εβδομάδα, με εισήγησή του καθηγητή Ματσέλος, δικαιολογεί σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, δικαιολογεί τη συμμετοχή μας στους διαλόγους αυτούς της προδοσίας με το επιχείρημα ότι αυτά έχουν αποφασιστεί από πανορθοδόξους συνόδους και προσκομίζει πως τέτοια απόφαση την τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη του 1986. Και φυσικά θα επιθυμούσε να την αποδεχτούμε ως απόφαση της Εκκλησίας. Μια απόφαση όμως που παραγνωρίζει πλήρως την ποιματική παράδοση της Εκκλησίας για τους διαλόγους και την οποία απόφαση έλαβε αυτή η παρέα που υπηρετεί την ιδεολογία και τα σχέδια του οικουμενισμού και η οποία αποφέλεται ως να είτο η μία Αγία Εκκλησία. Σε αυτή την προσυνοδική διάσκεψη ισχυρίζονται όσοι την συνέταξαν αντιπατερικώς ότι οι σύγχρονοι διμερείς θεολογικοί διάλογοι της Ορθοδόξης Εκκλησίας εκφράζουν κατά τρόπο αυθεντικό τη συνείδηση της Ορθοδοξίας και ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία, διόλων των μέσων που διαθέτει, συμβάλλει στην προαγωγή και ευόδοση του όλου έργου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών επί τη βάση της αποστολής, της αποστολικής παραδόσεως και πίστεώς της. Με περηφάνεια και περισσία παρέσκεια μας παρουσιάζει ο κύριος Ματσέλος με το απόσπασμα αυτό μια άλλη Εκκλησία,
μια εκκλησία η οποία αντίθετα από τις αποστολικές επιταγές περί απομακρύσεως από τους ουρετικούς, εργάζεται αυτή η εκκλησία για τους σκοπούς και την προαγωγή του όλου έργου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δηλαδή, όχι μόνο πλήρης αναγνώριση των ερετικών, αλλά και πλήρης ομολογία ότι υπηρετούν το έργο των ερετικών ομολογιών. Άρα σήμερα έχουμε μια άλλη εκκλησία, αυτή των Οικουμενιστών Επισκόπων. Αθηναγόρα, Βαρθολομαίου, Ζησιούλα, Ιγνατίου Γεωργιακόπουλου, Χρυσόστομου Σαββάτου, Πέτρου Βασιλιάδη, Μαρτσέλου και όλων των νέων φωστήρων του Οικουμενισμού. Δεν είναι όμως αυτή η αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι η Εκκλησία που παίρνει τέτοιες αντιαγιογραφικές και αντιπατερικές αποφάσεις συνολικά και επί δεκαετίες τις εφαρμόζει, παρόλο που βλέπει ότι οι αιρετικοί δεν μετανοούν, αλλά προσθέτουν νέες αιρέσεις, τότε αυτή είναι μια άλλη Εκκλησία. Η Εκκλησία των Οικουμενιστών. Και αυτή την διαστροφή της Εκκλησίας την ανέχονται οι υπόλοιποι ποιμένες. Και για να μην θεωρηθούν δικές μου αυτές οι θέσεις, υπενθυμίζω τη γνωμάτευση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, στην οποία με αγανάκτηση δηλώνει ότι η απόφαση εισδοχής μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αποτελεί προδοσία της αληθινής Εκκλησίας. Είναι κατά την αντιορθοδοξία της φρικαλέα, αφού με την εισδοχή μας στο ψε ταπεινώσαμε το πανάφορτο θεανθρώπινο σώμα του θεανθρώπου Χριστού, τόσον τερατοδός με το να γίνομαι οργανικά μέλη αυτού του αιρετικού συλλόγου των 263 αιρέσεων, κάθε μια από τις οποίες είναι πνευματικός θάνατος. Είναι πλέον έσκατος καιρός. Όπως η Ορθόδοξος Εκκλησία συνεχίζει, αρνηθεί διαπαντός την οποιαδήποτε συμμετοχή στα σκηνά της προσευχάς και τη λατρεία και γενικώς τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκκλησιαστική πράξη. Γνωρίζουμε τις δικαιολογίες των ποιμένων. Δεν επιστελεύουν όλοι η Ορθοδοξία στην αίρεση. Εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτές τις αιρετικές αποκλήσεις κάποιων επισκόπων. Ο καθένας μας κάνει το καθήκον του στη Μητρόπολη. Έπειτα, δεν θα κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία. Οποία υποκρισία. Όσα να μην διαβάζουν και ψάλλουν καθημερινώς στα συναξάρια της Εκκλησίας τη στάση των Αγίων Πατέρων απέναντι στην εμφανιζόμενη αίρεση, τους αγώνες τους να εκδιώξουν τους αιρετικούς και να διασώσουν το ποίμιο, ώσαν να υπήρξαν ποτέ σε κάποιο άγιο δίλημα οι Άγιοι μας. Τώρα τι να κάνω, να υποστηρίξω την πίστη ή να σιωπήσω μπροστά στην αίρεση, και αν προκαλέσω σχίσμα, ποιος Άγιος δηλαδή σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο. Εκατοντάδες είναι τα τροπάρια, για να μην αναφερθώ στις χιλιάδες σελίδες των πατερικών συγγραμμάτων, που μας υπενθυμίζουν και διδάσκουν και προτρέπουν να μην σιωπούμε, αλλά να καταγγέλουμε τους αιρετικούς και να απομακρυνόμαστε από αυτούς. Τι κρίμα όμως, η καταγγελία και ο αγώνας εναντίον των Οικουμενιστών δεν γίνεται από τους φρουρούς της πίστεως του Επισκόπου. Τι κάνει ο Μητροπολίτης Πυραιός, διαπιστώνει ότι όπως τότε ο διάβολος εξαπάτησε στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους, σήμερα ο διάβολος μας εξαπατά με τον ίδιο τρόπο δια του ψε και τον διαλόγο. Τι και αν καταγγέλει γενικά και αόριστα τον Οικουμενισμό, η εμβέλεια των αντιδράσεών του φτάνει μόνο μέχρι τα κράσπεδα των Οικουμενιστικών Οίκων. Τα κηρύγματα και οι διαμαρτυρίες δεν πτώνουν του φανάρι. Με χαρτοπόλεμο δεν πέφτουν τα κάστρα του Οικουμενισμού. Όλα αυτά είναι άσφαιρα πυρά, αφού συνεχίζει ο Πυραιός και όσοι άλλοι αγωνιστές κατά του Οικουμενισμού να επικοινωνεί και να μνημονεύει τον ηγέτη της φανερέσεως Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αναφέρθηκα για περισσότερες από μια φορά στον Μητροπολίτη Πυραιός, διότι είναι περισσότερο επικίνδυνη η στάση του από άλλους επισκόπους που σιωπούν. Διότι αυτός, με θάρρος πραγματικά, διαπιστώνει και καταδικάζει την αίρεση και να αναθεματίζει, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνεί με τους αιρετικούς, δίνοντας έμεσα ένα σύμπτωμα στους πιστούς που αγωνιούν και δεν γνωρίζουν τι να κάνουν. Είναι σαν να τους λέει: διαμαρτυρηθήκαμε και καταγγέλαμε την αίρεση. Τίποτα περισσότερο δεν μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά το σύνθημα και η υποτροπή αυτή είναι λίγα επιθυμητή στο φανάρι. Είναι σαν να λέγει στους άλλους επισκόπους και στους πιστούς: μείνατε κοντά στους αιρεσιάρχες αρχιερείς. Φτάνει που εγώ και κάποιοι άλλοι διαμαρτυρόμαστε. Αλλά μη διανοηθείτε να πραγματοποιήσετε τη διακοπή του μνημονεύσεως. Έως ότου γίνει ένωση υπό τον Πάπα. Την διακοπή μνημονεύσεως θα την κάνουμε κατόπιν εορτής. Τα περιστατικά τώρα περί συμποσεκών, τελέσεως από κοινού μυστηρίων και διακοινωνίας είναι πολλά. Οι ιεροί κανόνες που απαγορεύουν τις συμποσεκές αναμφισβήτητοι.
Έχω σημειώσει αρκετά παραδείγματα, αλλά θα παραλείψω πολλά από αυτά γιατί ο χρόνος έχει περάσει. Θα μείνω μόνο και θα μνημονεύσω τα λόγια του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος γράφει: «Εις τους Ορθοδόξους είναι απαγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία με τα αιρετικών, διότι της μετοχή δικαιοσύνης και ανομία, της δε κοινωνία φωτή προς σκότος, της δε συμφώνησης Χριστό προς βελία, ή της μερής πιστό μετά απίστου». Επίσης, ο 45ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων ορίζει: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος αιρετικής συνευξάμινος μόνον από τη ζέστη, ή δε επέτρεψεν αυτής ως κληρικής ενεργής ευχή, καθερίστο». Αυτός ο ιερός κανόν των Αγίων Αποστόλων δεν προσδιορίζει, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, ποια ακριβώς προσευχή ή ακολουθία απαγορεύεται, αλλά απαγορεύει κάθε κοινή μεθαιρετικών προσευχήν, έστω και κατεβία. Είναι καιρός να τελειώσει αυτό το παραμύθι των οικουμενιστών περί υπακοής στην Εκκλησία. Εκκλησία δεν είναι οι σύγχρονοι ηγέτες, οι οικουμενιστές, οι οποίοι παραβαίνουν κάθε εκκλησιαστικό κανόνα, δείχνοντας εσκεμμένη ανυπακοή προς το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Εκκλησίας. Σε αυτούς ασφαλώς και δεν θα υπακούσουμε, γιατί υπακούοντας αυτούς κάνουμε ανυπακοή στον ίδιο τον Χριστό και τους Αγίους. Πρέπει να τελειώσω όμως αναφέροντας ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας για τη στάση του πιστού απέναντι σε εκείνους τους Ορθοδόξους Επισκόπους που συνειδητά επικοινωνούν με τους αιρετικούς. Οι άλλοι πατέρες μιλούν περί απομακρύνσεως από εκείνους που διδάσκουν αντίθετα από το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Εκκλησίας, είτε αυτοί καταδικάστηκαν από σύνοδο, είτε όχι. Ομιλούν δηλαδή περί της ακοινωνισίας των αιρετικών και η διδασκαλία τους αυτή έχει περιληφθεί στα πατερικά κείμενα, στους δογματικούς όρους και στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Εξ όλων αυτών μνημονεύω ελάχιστα στοιχεία. Πρώτον, το Β' κανόνα της Ενεργειακής Αγίας Συνόδου 341 μεταξύ, ως της διαγορεύει: «Μη εξήνε δε κοινωνήν της ακοινωνήτης, ή δε φανεί η της των επισκόπων της ακοινωνήτης κοινωνών, και τούτον ακοινώνητον είναι, ως αν συγχαίοντα τον κανόνα της Εκκλησίας». Δεύτερον, τη Σύνοδο του 1351, η οποία λέει: «Τους κοινωνούντας τούτης της παπικής, εν γνώση ακοινωνήτους έχουν». Τρία, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που λέγει: «Εχθρούς γάρ του Θεού, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους θειού της κοινωνούντας, μεγάλη και πολύ τη φωνή απευθύνατε». Και αλλού λέει: «Άλλοι μεν εναβάγησαν περί την πίστην τελείως, άλλοι δε, και έτσι εσωτερικώς δεν ασπάστηκαν την κηρυττόμενη κακοδοξία, συναπολέστησαν όμως με τους λιτούς, λόγω της εκκλησιαστικής κοινωνίας με ταυτόν». Τέσσερα, την ίδια ποιματική θέση συναντάμε στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, στους Αγιορείτες Πατέρες Επιβέκου, στο Μέγα Θανάσιο, στο Μέγα Βασίλειο, στον Άγιο Μάξιο και άλλους πατέρες. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα από το Μέγα Βασίλειο. Πριν συγκληθεί η Β' Οικουμενιστική Σύνοδος, πριν δηλαδή καταδικαστούν οι πνευματομάχοι, ο Μέγα Βασίλειος αποκαλούσε τους πνευματομάχους αιρετικούς, γιατί δίδασκαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός αλλά χτίσμα, όπως δηλαδή οι Αριανοί δίδασκαν για τον Χριστό. Ο Άγιος πολέμησε τις κακόδοξες θέσεις τους δια των συγγραμμάτων. Δεν επικοινωνούσε όμως εκκλησιαστικά μαζί τους και προέτρεπε τους Ορθοδόξους να απομακρύνονται και αυτοί και να αναθεματίζουν τους πνευματομάχους. Αυτή την στάση του την επεκρότησε μετά όταν συνεκλήθη η Β' Οικουμενική Σύνοδος, η οποία και χρησιμοποίησε τη θεολογία του. Αυτή είναι η ορθόδοξη στάση του Ορθόδοξου Χριστού απέναντι σε κάθε αίρεση. Περισσότερο δε στην κατευνοσμένη αίρεση του οικουμενισμού. Παρακαλούμε λοιπόν και προκαλούμε τους Ορθοδόξους να πράξουν καθηκόντως ως πνευματικοί πατέρες που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία και ενός πλανηφέτος προβάτου και να κάνουν το αυτονόητο. Ή να αποδείξουν ότι όλα όσα έχουν πει οι Ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών οικουμενιστές δεν αποτελούν αιρετικές θέσεις και αλλά καλώς κάνουν και τους αποδέχονται ως Ορθοδόξους και να τους ακολουθήσουμε κατόπιν, ή εν εναντία περιπτώσει, αν δηλαδή οι παραπάνω καταγερόμενοι ως αιρετικοί επίσκοποι, διδάσκουν αιρετικά, να μας εξηγήσουν γιατί δεν μιμούνται τους Αγίους, γιατί δεν τους καταγέρουν και κατονομάζουν ως αιρετικά διδάσκοντας, ώστε να προφυλαχτεί η τίμη του Χριστού που πέφτει θύμα των αιρετικών λίπων λιμενωμένων αυτήν, γιατί κοινωνούν με αυτούς που είναι ακοινώνητοι, τους συγχρόνους δηλαδή ψευδοποιημένες και λυποποιημένες. Ιδιαίτερα παρακαλούμε όσους έχουν χαρακτηριστεί ως αντιοικουμενιστές
αυτοί γνωρίζουν θεωρητικά τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Αλλά δεν πράττουν τα δέοντα. Δεν είναι παράδοξο και απογοητευτικό να μας διδάσκουν χρόνια τώρα και να καταγγέλουν αυτοί οι ορθόδοξοι ποιμένες ότι ο οικουμενισμός είναι χειρότερος και από τον αριανισμό, χειρότερος και από τον εστιανισμό, να μας διδάσκουν πως ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο αίρεση, αλλά πανέρεση, η οποία μάλιστα εξελίσσεται σε πανθρησκεία, και ενώ διδάσκουν αυτά να παραμένουν κάτω από τη σκέπη αυτών των αιρετικών. Thank you.